Καλημέρα κύριε Μόσχαλε. Καλημέρα σας κύριε Χατζή. Είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση να το κάνει αυτό. Το ξεκινήσαμε από προχτές εμείς αυτό το βιολί και το λέμε γιατί μας το επεσήμανε ο Ανδρέας Ολοβέρδος και προς τιμήν του και μας είπε λοιπόν ότι και εγώ που ήμουν υπουργός υγείας δεν το κατάφερα να το κάνω. Οι υπουργοί οικονομικών που πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια δεν το υπέγραψαν ποτέ. Πρέπει να είναι στα βαρέα και ανθυγιεινά οι άνθρωποι αυτοί, όχι μόνο για την περίπτωση, αλλά πάντα περνάνε δύσκολες ώρες στα νοσοκομεία που δουλεύουν. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας, δεν το έχουμε συζητήσει, αλλά εγώ ήθελα να το πω δημόσια και να παρακαλέσουμε τον Πρωθυπουργό της χώρας να δώσει απάντηση στο πρόβλημα σήμερα. Νομίζω είναι μια εξαιρετική και λογική προσέγγιση, θα έλεγα, να δούμε τους νοσηλευτές ως τυλοβάτες του συστήματος υγείας. Δεν τους έχουμε δει έτσι για πάρα πολλά χρόνια, κακώς κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι μόνο οι οικονομικές απολαβές που μπορεί να συνδυάζονται με μια αναγνώριση της προσφοράς την οποία κάνουν. Και το ηθικό μέρος. Καλό θα είναι να λέμε καλά λόγια για τους ανθρώπους αυτούς. Γιατί λέμε πολλά καλά λόγια για τους γιατρούς μας και έχουμε από τους καλύτερους γιατρούς στον κόσμο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Φαίνεται και τώρα, δηλαδή για τους εντατικολόγους μας, τους πνευμονολόγους, όλους τους γιατρούς που στηρίζουν το σύστημα υγείας. Αλλά και οι νοσηλευτές, αλλά και πολλά άλλα ιατρικά επαγγέλματα δεν επειδή είναι. Επειδή είστε ειδικό στα. Παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Επειδή είστε ειδικό λοιπόν στα θέματα οικονομίας της υγείας, από τους πιο ειδικούς που διαθέτει όχι η χώρα, ο πλανήτης, θα ήθελα να κάνω το εξής ερώτημα. Ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου, Θεός χωρέστον δηλαδή, άφησε πίσω του μαζί με το γεννηματά το Εθνικό Σύστημα Υγείας και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, δεν ήταν μόνο έτσι. Αυτό το εθνικό σύστημα, κύριε Μόσχιαλε, δεν μπορεί επιτέλους να αναβαθμιστεί, να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο και να αλλάξουν πράγματα και να γίνει αυτό που είχαν ονειρευτεί αυτοί που το φτιάξανε. Προφανώς θα πρέπει να περάσει. Ναι, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πάρα πολλούς. Η πρώτη προσπάθεια έγινε από τον Σπύρο το Δοξιάδη το 1978. Μετά ανέλαβε και ο κύριος Παρασκευάς Ευγερινός μαζί μετά με τον κύριο Γεννηματά για να φτιάξουν το σύστημα υγείας. Πολύ συνέβαλαν. Δυστυχώς κάπου στην πορεία χάθηκαν αυτές οι αρχικές αρχές του συστήματος υγείας που ήταν η καθολική κάλυψη του πληθυσμού και η πρόσβαση του πληθυσμού σε καλής ποιότητας, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας. Γνωρίζετε, το σύστημα υγείας στην Ελλάδα υποφέρει πάρα πολύ γιατί οι πολίτες πρέπει να πληρώνουν πολλά από την τσέπη τους επίσης. Ακριβώς. Δεν καλύπτονται όλες οι υπηρεσίες, ενώ υπάρχει μεγάλη συμμετοχή στη φαρμακευτική αγωγή. Μάλιστα. Μπορεί να γίνει καλύτερη διαχείριση, προφανώς και μπορεί να γίνει καλύτερη διαχείριση, αλλά εδώ χρειαζόμαστε ένα δεκαετές πλάνο αναδιάρθρωσης. Χρειαζόμαστε πολύ πιο σύγχρονα νοσοκομεία. Θα ξέρετε, τα περισσότερα νοσοκομεία στην Αθήνα είναι στο κέντρο της Αθήνας. Σχεδιάστηκαν με βάση μια Αθήνα πολύ μικρότερη από τη σημερινή. Άλλες συνθήκες ζωής. Άλλες συνθήκες ζωής. Είναι παλιά πολλά από αυτά. Χρειαζόμαστε σύγχρονα νοσοκομεία που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τάσεις διαχείρισης των νοσημάτων. Επομένως, να περάσει η μπόρε. Μάλιστα. Να την περάσουμε με επιτυχία. Άρα και νομίζω μετά θα πρέπει να γίνει. Προφανώς χρειάζονται όλα αυτά θα πρέπει να κρυθούν μέσα στην τη δημοσιονομική κατάσταση τη χώρα. Στοχευμένα να πούμε. Πάμε τώρα στο πρόβλημα. Προφανώς όχι σπατάλες και στοχευμένα, αλλά νομίζω όλοι έχουμε συνειδητοποιήσει πλέον ότι ο τομέας της υγείας είναι ένας από τους σημαντικότερους, θα έλεγα μέσα στους δύο πιο σημαντικούς, η οικονομία και η υγεία πλέον στη χώρα μας. Λοιπόν. Το συνειδητοποιήσαμε λίγο αργά, γιατί αν δείτε και το πώς ήταν το Υπουργείο Υγείας τα προηγούμενα χρόνια, το χαρακτηρίζει ένα από τα μικρά υπουργεία εντός του κυβερνητικού σχηματισμού. Φαίνεται ότι τελικά είναι ένα από τα 3-4 πιο σημαντικά υπουργεία που μπορεί να έχει μια χώρα. Λοιπόν, τώρα πάμε στο θέμα της επιδημίας και της πανδημίας. Έχουμε μιλήσει με τους γιατρούς, τα ξέρουν, ο κόσμος έχει, θα έλεγα, έχει και κουραστεί, ξέρετε, κύριε Μόσχιαλε, από τον βομβαρδισμό πληροφοριών που του δίνουμε κάθε μέρα. Και θα ήθελα μαζί σας να μιλήσουμε για μετά από αυτή την ιστορία. Δηλαδή, θα λέγατε ότι βρισκόμαστε στο μέσον αυτής της περιπέτειας, προς το τέλος της. Ξεκινάμε. Τι γίνεται. Ποια είναι η εικόνα που εσείς έχετε από τη... Ναι. Το τέλος της περιπέτειας θα υπάρχει όταν θα έχουμε το εμβόλιο. Μέχρι να βρεθεί το εμβόλιο δεν θα τελειώσει αυτή η περιπέτεια. Μπορούμε να την ελέγξουμε την περιπέτεια και αυτό κάνουμε τώρα και μπορούμε να την ελέγχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο όσο εξελίσσεται αυτή η περιπέτεια. Ναι. Γιατί μαθαίνουμε κιόλας γι' αυτό τον ιό και μπορούμε να τον αντιμετωπίζουμε ίσως με καλύτερο τρόπο με τα μέσα τα οποία θα αναπτυχθούν το επόμενο διάστημα πέραν των μέτρων των οποίων ληφθεί τώρα. Αλλά δεν θα λυθεί, κύριε Χατζή, αν δεν υπάρξει εμβόλιο. Δηλαδή το συντομότερο δυνατόν να έχουμε αυτό το εμβόλιο για να μπορέσουμε να σταματήσουμε την πανδημία μία και καλή.
Η πρώτη νίκη πέρα από αυτές τις οποίες έχουμε πετύχει μέχρι τώρα θα είναι με την φαρμακολογική αγωγή. Δηλαδή, αν ξέρουμε, θα ξέρουμε περίπου σε 2 μήνες αν θα έχουμε ένα φάρμακο ή κάποια φάρμακα τα οποία μπορούν να δοθούν προληπτικά πρώτα και κυρίως στο υγειονομικό προσωπικό, γιατί πρέπει να προφυλάξουμε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές και όλους όσους εργάζονται στα νοσοκομεία. Αλλά θα πρέπει να είμαστε σίγουροι τι θα τους δώσουμε. Μην δημιουργήσουμε περισσότερες παρενέργειες από ότι αν δεν δίναμε κάτι. Μετά θα πρέπει να ξέρουμε ποιο φάρμακο δουλεύει καλύτερα στις ήπιες περιπτώσεις και ποια φάρμακα ή κοκτέιλ φαρμάκων δουλεύουν περισσότερα στις βαριές περιπτώσεις. Τα φάρμακα αυτά τα χρησιμοποιούμε τώρα διεθνώς, τα χρησιμοποιούν και οι Έλληνες γιατροί στα νοσοκομεία μας, αλλά σε 2 μήνες θα ξέρουμε με ακρίβεια ποιοι από όλους αυτούς τους συνδυασμούς είναι οι καλύτεροι για να χορηγηθούν σε διάφορες κατηγορίες ασθενών ή προληπτικά. Μάλιστα. Τώρα, πού βρισκόμαστε γενικώς, έχουμε δαμάσει το θηρίο, δηλαδή θέλουμε και άλλο δρόμο. Στην Ελλάδα πάμε καλά, σε σύγκριση βέβαια με χώρες όπως η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία και άλλες χώρες της Βόρειας Ευρώπης, εγώ θα έλεγα και τη Μεγάλη Βρετανία, που είδατε τι γίνεται. Δηλαδή, πλησιάζουμε κοντά στους 1.000 νεκρούς τη μέρα πλέον στη Μεγάλη Βρετανία. Ένας πολύ σημαντικός αριθμός, σαν να είχαμε περίπου 150 στην Ελλάδα κάθε μέρα. Που δεν έχουμε βέβαια τέτοια τρομακτικά νούμερα. Σε αυτές τις χώρες δεν συζητάει κανείς για την επόμενη μέρα, γιατί αυτό που τους απασχολεί τώρα είναι το σήμερα. Δηλαδή, θα μπορέσουν να περάσουν σε ένα αύριο το οποίο θα είναι λίγο καλύτερο από την άποψη των θανάτων. Στη χώρα μας, επειδή έχουμε πετύχει να μειώσουμε την ένταση της νόσου, να έχουμε μικρό αριθμό θανάτων, μικρό αριθμό διασωληνωμένων ασθενών και μικρή πίεση στο σύστημα υγείας, μπορούμε να ξεκινήσουμε συζητήσεις για την μερική επάνωδο στην κανονικότητα. Δεν λέω ότι θα γίνει εδώ και τώρα. Έχετε δει, η κυβέρνηση έχει πει μέσα στον Απρίλιο, συνεχίζουμε με αυτά τα οποία έχουμε αποφασίσει ή έχουν αποφασίσει οι κυβερνητικοί παράγοντες. Σίγουρα, σίγουρα σε αυτή τη λογική. Επομένως, να εξετάσουμε πού θα βρισκόμαστε τότε, γιατί αυτά που βλέπουμε τώρα, δηλαδή τα καλά στοιχεία για τη χώρα μας, αντανακλούν στο τι είχε γίνει πριν από 14 με 18 μέρες περίπου. Μισό λεπτό. Σας διακόπτω, γιατί σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Γιατί αυτό που θα γίνει το Πάσχα θα το δούμε σε κανένα 15 μέρες. Αμέσως μετά. Μισό λεπτό όμως, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα συνεχίζουμε. Βεβαίως. Γιατί έχετε βάλει και κάποια θέματα, όπως και με τα σχολεία και άλλα, να δούμε ποια είναι η άποψή του για την κανονικότητα. Γιατί προς συνέχεια στην εκπομπή μας. Και επειδή λέγαμε για επιστροφή στην κανονικότητα, διαβάζω ότι Μεγάλη Παρασκευή, 1 με 5, οι ναοί θα είναι ανοιχτοί για να προσκυνήσουν οι πιστοί. Προβλέπεται από την απόφαση της Ιεράς Συνόδου. Και μάλιστα κάποιοι θέλουν να στείλουν και το Άγιο Φως με delivery. Γιατί το Άγιο Φως πίτσα είναι. Δεν ξέρω, αυτό που το σκέφτηκε. Θα κάνουν το Άγιο Φως πίτσα δηλαδή. Στείλε μου deliver 15 σουλάκια και το Άγιο Φως. Ναι, πατώσε ξεφτύλα. Δηλαδή τι δεν καταλαβαίνω. Ο κ. Χαδελιάς, αλλά δεν ξέρω. Τώρα υπάρχουν διάφορες σκέψεις. Αυτό καταργεί και την πίστη, ρε φίλε, και την αξιοπρέπεια της ίδιας Εκκλησίας. Το deliver το έκοψε. Τι θες. Η ανοιχτή ναή για 4 ώρες. Όχι, δεν θέλει deliver το Άγιο Φως. Εντάξει, ρε Ηλία. Σου στείλω εγώ το σαρικά με Άγιο Φως να πάθεις πλάκα. Λοιπόν, έλα, πάμε τώρα στον κύριο Μοσχέρο. Με ειδικό άγγιγμα, στρατιωτικό. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα σας. Πάμε στον καθηγητή. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, είχαμε μείνει σε αυτά τα θέματα που αφορούν την επόμενη μέρα. Θέλουμε να μας πείτε τώρα, λοιπόν, και μας ρωτάει όλος ο κόσμος. Οκ, αποφασίζει η κυβέρνηση, όταν αποφασίσει, δεν θα πούμε εμείς ημερομηνίες. Αυτό θα το δείξει η πορεία της υπόθεσης, της ίωσης. Πώς θα γίνει αυτή η αποκλιμάκωση? Πώς δηλαδή το έχετε στο μυαλό σας εσείς σαν καθηγητής που γνωρίζετε αυτά τα πράγματα, τι θα ανοίξει πρώτο? Θα ανοίξουν τα σχολεία, ας πούμε, για παράδειγμα? Να σας πω, κοιτάξτε να δείτε, οι αποφάσεις οι οποίες θα πάρει η κυβέρνηση θα στηριχθούν στην εξέλιξη της νόσου, ναι, και ωραία, στην επιδημιολογία αυτής της νόσου. Να σας εξηγήσω λίγο τι σημαίνει αυτό. Θα πρέπει επομένως να έχουμε για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα στοιχεία. Δεν έχουμε ακόμα αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, επαρκή στοιχεία, γιατί όπως σας είπα, αυτό που βλέπουμε τώρα είναι κυρίως η επίδραση του κλεισίματος των σχολείων και της αρχικής λήψης μέτρων. Θα περιμένουμε να δούμε αν η απαγόρευση της κυκλοφορίας που υπήρξε πριν από 2-3 εβδομάδες περίπου, αν αυτό θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο, με την προϋπόθεση βέβαια ότι όλοι συμμορφωνόμαστε στα μέτρα τα οποία έχουν εξαγγελθεί και υλοποιούνται, όπως δείξατε και εσείς, με εξαιρετικά καλό τρόπο από την ελληνική αστυνομία και την πολιτική προστασία. Αν αυτό το πράγμα διατηρηθεί μέχρι το τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου, θα υπάρξει εκπόνηση σεναρίων από τώρα μέχρι τότε, το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις εκδοχές του τι μπορεί να ανοίξει μερικώς. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει κανείς ότι θα υπάρχει πλήρης επαναλειτουργία της ελληνικής οικονομίας με τη μία. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πάμε στην κατάσταση του Φεβρουαρίου ή του Ιανουαρίου, γιατί όλοι μιλάνε πότε θα φτάσει στην κορύφωσή της αυτή η νόσος.
Πότε θα φτάσει με τα μέτρα όμως, γιατί κορύφωση μπορεί να υπάρχει και χωρίς μέτρα. Άρα αυτό που μιλάμε τώρα για κορύφωση είναι κορύφωση με τα μέτρα τα οποία ισχύουν. Θα το ξέρουμε σε 3-4 εβδομάδες που είμαστε, θα γίνουν τα κατάλληλα σενάρια. Κατά τη γνώμη μου τα σενάρια αυτά θα πρέπει να πάρουν υπόψη πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τις ευπαθείς ομάδες και τους ηλικιωμένους. Δεν μπορεί να υπάρξει επαναφορά σε κανονικότητα ή μερική κανονικότητα αν δεν προστατεύσουμε αυτούς που αν κολλήσουν τον κορονοϊό πιθανώς να χρειαστούν να νοσηλευτούν και ίσως και κάτω από δύσκολες συνθήκες. Στην επαναφορά, για παράδειγμα. Δεν είπα ότι πώς προστατεύουμε. Πώς θα προστατεύσουμε τους ηλικιωμένους. Οι ηλικιωμένοι γνωστών δεν συμμετέχουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία στην αγορά εργασίας. Ναι. Δηλαδή είναι συνταξιούχοι, είναι πολύ μεγάλης ηλικίας άνθρωποι. Όπως είδατε και στην Ιταλία, αυτοί οι οποίοι έχουν χτυπηθεί περισσότερο και στην Ισπανία και στη Γαλλία είναι άνθρωποι άνω των 75, άνω των 80. Επομένως, άνθρωποι που πάσχουν από πολλά νοσήματα, οι οποίοι μπορεί να είναι και νεότεροι, δεν είναι κατά ανάγκη όσοι πάσχουν από πολλά νοσήματα ηλικιωμένοι. Επομένως, το πλάνο της επαναφοράς πρώτα και κύρια θα πρέπει να βασιστεί στο πώς διασφαλίζουμε την προστασία αυτών των ανθρώπων. Ένα είναι αυτό. Είναι σημαντικό όμως αυτό. Αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Ένα άρα, είναι αυτό. Από εκεί και πέρα, ναι. Εδώ χρειάζονται συντονισμένες ενέργειες Υπουργείου Υγείας, πολιτικής προστασίας, κατά τη γνώμη μου και τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεύτερο, πώς εξασφαλίζουμε συνθήκες ασφάλειας στους εργαζόμενους που επιστρέφουν στη δουλειά τους. Δηλαδή, δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν όλοι στις ίδιες συνθήκες εργασίας, πρέπει να επιστρέψουν σε ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι την επόμενη μέρα δεν θα κρατούμε τα μέτρα φυσικής απόστασης τα οποία χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν τον κορονοϊό. Υπενθυμίζω, δεν έχουμε ακόμα φαρμακευτική αγωγή. Ελπίζω να την έχουμε μέχρι τέλη Μαΐου ή τουλάχιστον έχουμε κάποια που να μπορεί να βοηθήσει. Δεν θα λύσει το πρόβλημα. Δεν έχουμε ακόμα εμβόλιο. Εφόσον δεν τα έχουμε αυτά, τα μέτρα φυσικής απόστασης θα πρέπει να τηρούνται και στον εργασιακό χώρο. Επομένως, η γνώμη μου είναι ότι η κυβέρνηση σε συνεργασία με τη ΓΕΣΕ, τους εκπροσώπους των εργαζομένων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους αγροτικούς συλλόγους, όλους τους εκπροσώπους των εργαζομένων, των δημοσίων υπαλλήλων και τους εργοδοτικούς φορείς, θα πρέπει να καταστρώσει ένα σχέδιο με τη συνεργασία γιατρών εργασίας για ασφαλείς συνθήκες επαναφοράς. Επιτρέψτε όμως να προχωρήσω όμως λίγο. Γιατί αν δεν δούμε τις προϋποθέσεις. Δεν με ικανοποιεί αυτό που μου λέτε, δεν με ικανοποιεί. Εσάς μπορεί να μην σας ικανοποιεί. Δεν με ικανοποιεί. Αλλά εγώ αυτό που έχω στο μυαλό μου. Δεν με ικανοποιεί. Αφήστε μου όμως και εμένα να σας πω. Ναι, αλλά δεν μου το κάνετε χειροπιαστό και θα το πω και σε φίλους. Πολύ χειροπιαστό σας το κάνω. Έλα, ξέρω, χειροπιαστό θέλω. Όταν θα διασφαλιστούν οι συνθήκες που θα διασφαλιστούν μέσα στο μήνα. Μάλιστα. Ότι προστατεύουμε τους ηλικιωμένους και τις ευπαθείς ομάδες. Μάλιστα. Ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ασφαλούς επιστροφής. Ωραία. Θέλετε να πάρετε το ρίσκο εσείς κύριε Χατζή? Όχι, εγώ να δεν στείλετε εργαζόμενους πίσω. Α, ωραία τότε. Ας έρθουμε στα ίσια μας επομένως. Δεν μπερδεύετε με ένα μερίσκο. Ποιον πρέπει. Εγώ είμαι του μένουμε σπίτι. Δεν είμαι του φεύγουμε. Ωραία. Επομένως να δούμε αυτά που πολύ σοβαρά λέτε στην εκπομπή σας. Ότι αν δεν διασφαλίσουμε τις προϋποθέσεις ασφαλούς επιστροφής, κανένας δεν θα πάρει το ρίσκο να στείλει εργαζόμενους πίσω στη δουλειά του, αν δεν έχουν διασφαλιστεί τα πλαίσια αυτής της επιστροφής. Ποια είναι αυτά τα πλαίσια? Με αυτό σας λέω, θα δούμε ποια είναι τα πλαίσια ασφαλούς επιστροφής, πώς επιστρέφεις στη δουλειά σου. Θα υπάρχουν βάρδιες, θα υπάρχει απόσταση στο εργασιακό περιβάλλον. Μάλιστα. Θα μας πούνε οι γιατροί εργασίας πώς θα διαμορφωθεί αυτό το εργασιακό περιβάλλον. Θα υπάρχει συνεργασία με τους Δήμους και την Πολιτική Προστασία και το Υπουργείο Υγείας για να ξέρουμε τι κάνουμε με τις ευπαθείς ομάδες και τους ηλικιωμένους. Μόλις διασφαλιστούν αυτές οι δύο μεγάλες προϋποθέσεις, και θα πω και δύο ακόμα, η δυνατότητα να ξέρουμε πόσοι έχουν κολλήσει τον ιό στην Ελλάδα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν το ξέρουμε. Ξέρουμε τα κρούσματα που έχουν επιβεβαιωθεί. Καλό είναι να το μάθουμε και αυτό, με μία έρευνα που θα πρέπει να γίνει εκτεταμένα. Και η δυνατότητα επίσης να ενισχύσουμε τη δημόσια υγεία και την πολιτιστική προστασία, να έχουμε περισσότερες ομάδες που θα κάνουν τεστ και να μπορούμε να διαπιστώμε άμεσα αν υπάρχουν τοπικές μικρές επιδημίες, είτε σε εργασιακό χώρο, είτε σε κάποια πόλη. Όταν διασφαλιστούν αυτά. Και εδώ έχουμε, δεν σας ικανοποιεί, αλλά κοιτάξτε λίγο. Αν ήσασταν τώρα στην Ιταλία, δεν θα κάνατε καν αυτό το ερώτημα. Όχι, ένα λεπτό. Επειδή. Θα είχατε μία αγωνία να μειώσουν τους θανάτους εκεί, να μειώσουμε τα κρούσματα στα νοσοκομεία. Αλλά να μην το σχεδιάσουμε σωστά. Όχι, να μην σχεδιάσουμε σωστά. Αυτό θα γίνει πρώτο, το άλλο θα γίνει δεύτερο, χωρίς να σχεδιαστούν οι προϋποθέσεις. Εσείς βάλατε τη στρατηγική. Εντάξει, το κατάλαβα. Κύριε καθηγητά, ναι, αν δεν υπάρχει στρατηγική, πώς θα υπάρχει η τακτική μετά? Κύριε καθηγητά, παίρνω πίσω, μην με μαλώνετε. Πώς θα γίνεται η στρατηγική και μετά γίνεται η τακτική? Κύριε καθηγητά, μην με μαλώνετε. Απλώς σας λέω, αν αυτή τη στιγμή είσαστε στην ισπανική τηλεόραση ή στην ιταλική τηλεόραση.
θα κλαίγατε αυτή τη στιγμή. Το δεν ξέρω, θα εντάξει, αλλά εμείς όμως... Γι' αυτό λέω να έχουμε λίγο περιμένετε, στην εμείς, πραγματικότητα. Τα κύριε καθηγητά μου... Η πραγματικότητα επίσης επηρεάζεται και το τι γίνεται στις γειτονικές μας χώρες. Σύμφωνοι, δηλαδή, αλλά... Δηλαδή η επιστροφή στη δική εμείς μας κανονικότητα... Εμείς κάναμε μια θυσία μεγάλη Έλληνες, ναι. Από την αρχή... Γιατί δεν την κάναν οι άλλες χώρες, κύριε Χαζή, όλες οι χώρες... Αργήσανε λίγο, κύριε καθηγητά. Αργήσανε, αλλά είδατε τι πληρώνουμε τώρα. Και εμείς κάνουμε μεγάλη θυσία, αλλά να κάνουμε μια υπομονή ακόμα. Κάνουμε. Γιατί αυτή η μεγάλη θυσία την οποία κάναμε σε εμάς. Δεκτών. Και ευτυχώς την κάναμε νωρίτερα, όπως είπατε, από άλλες χώρες. Γνωρίζετε ότι επέμενα από τον Ιανουάριο για να γίνει. Θυμάμαι τους πρώτους σας που είχατε ζητήσει. Είμαι αυτός ο οποίος λέει συνέχεια και το πόσο υποφέρει. Και είχατε παρεξηγηθεί κιόλας, κύριε καθηγητά. Όταν, έντονα και, γι' αυτό. Εντάξει, και κάποια σχόλια. Όμως σε αυτό που λέτε. Και κατανοώ απόλυτα το πόσο δύσκολο είναι να μένει κανείς στο σπίτι. Ναι. Οι θυσίες τις οποίες έχουν κάνει οι Έλληνες πολίτες είναι σημαντικές. Αλλά επειδή ακριβώς τις κάναμε αυτές τις θυσίες. Ας δούμε τι γίνεται λίγο δίπλα μας. Ας σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα σωστά. Αυτή την επόμενη μέρα υπάρχουν τρία ευαίσθητα σημεία, τα οποία θα πρέπει λίγο να ξεκαθαρίσουν, γιατί υπάρχει και ψυχολογία. Το ένα σε σχέση με το άνοιγμα των σχολείων. Υπάρχουν οι πανελλήνιες εξετάσεις που είναι ιδιαίτερο. Εάν θα μπορούν να γίνουν, δηλαδή ο κόσμος, οι φοιτητές, οι υποψήφοι φοιτητές και οι οικογένειές τους αγωνιούν. Το δεύτερο. Μα προφανώς θα υπάρχει σχέδιο για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Πιστεύετε ότι μπορεί να χαθεί και να πάμε στο φθινόπωρο? Πώς βλέπετε, δηλαδή? Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Είπα ότι το Υπουργείο Παιδείας επεξεργάζεται αυτά τα σχέδια. Θα τα συζητήσετε με την Υπουργό Παιδείας και τις ομάδες εργασίας τις οποίες έχει συστήσει. Όλα αυτά είναι μέσα στα πλαίσια των σεναρίων. Το τι έρχεται πρώτο, το τι έρχεται δεύτερο. Η δική σας εκτίμηση ποια είναι επιδημιολογικά? Η δική μου εκτίμηση είναι θα περιμένω να δω τα δεδομένα τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου. Τώρα, θα ήμουν απόλυτα διστακτικός να προτείνω οτιδήποτε, όχι μόνο για τα σχολεία. Αν δεν δείτε τα δεδομένα. Για οτιδήποτε άλλο, αν δεν δω τα δεδομένα. Σε σχέση με τον τουρισμό, επειδή όλοι οι επιχειρηματίες και ξέρουμε ότι είναι πολύ κρίσιμος τομέας για την ελληνική το οικονομία. Το 15% το έπιβε. Ναι, τώρα λένε, θα ανοίξουμε, δεν θα ανοίξουμε. Με τη λογική, όχι των δεδομένων που λέτε, να δούμε αν θα πιστέψουν την κανονικότητα. Ναι. Αλλά ο τουρισμός είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να ταξιδέψουμε από την Γαλλία, από την Ιταλία. Είναι χαμένη η τουριστική περίοδος για την Ελλάδα και για όλο τον κόσμο. Αυτό θα εξαρτηθεί από τρεις προϋποθέσεις, κατά τη γνώμη μου. Το ένα είναι αν η νόσος αυτή θα γίνει εποχική το επόμενο διάστημα, το οποίο πιθανώς να μας δώσει μία ανάσα. Δεν το ξέρουμε όμως αν θα γίνει αυτό. Και αν γίνει εποχική, να περιμένουμε και δεύτερο κύμα μετά κατά τους φθινοπορεινούς μήνες. Αυτό δεν το ξέρουμε να περιμένουμε, θα το ξέρουμε προς το Μάιο. Το δεύτερο είναι εμείς να συνεχίζουμε να δαμάζουμε την νόσο όπως το κάνουμε με επιτυχία μέχρι στιγμής. Και το τρίτο, ο τουρισμός όμως από πού θα έρθει βασικά? Ναι. Αυτά έρχεται απ' έξω. Εντάξει, δηλαδή λοιπόν, η πλειοψηφία των τουριστών είναι Άγγλοι, Ισπανοί, Ιταλοί, Γάλλοι, ναι, ναι. Σκανδιναβοί. Μια τελεία, κύριε καθηγητά. Εκεί δεν έχει λυθεί ακόμα το πρόβλημα. Μια τελεία, δεν έχουμε χρόνο, παιδιά. Γι' αυτό επιμένω. Δεν έχουμε χρόνο. Επειδή μιλήσατε για εποχικότητα, ήθελα να σας ρωτήσω εάν από τώρα μπορεί να γίνει ένα σχεδιασμός για την επόμενη χρονιά ουσιαστικά. Δηλαδή, όταν πια μπούμε σε μια κανονικότητα, περάσει και το καλοκαίρι και έρθουμε το Σεπτέμβρη, μπορεί να ξαναζήσουμε κάτι ανάλογο, να χρειαστεί να ληφθούν τόσο σκληρά μέτρα? Διότι υπάρχουν και κάποια θέματα ορίων της οικονομίας και της λειτουργίας ενός κράτους. Ακριβώς είναι σωστό αυτό που λέτε, αν υπάρξει εποχικότητα, γιατί αυτό θα είναι ένα σχετικά καλό σενάριο, γιατί θα υπάρχει μια μεγάλη ανάσα. Mm-hmm. Αν όμως δεν υπάρχει εποχικότητα, θα πρέπει να δούμε μέσα στα πλαίσια του ρίσκου που μπορεί να πάρει η χώρα μας, τι ακριβώς θα κάνουμε. Γιατί καταλάβαμε, ένα μικρό ρίσκο που πάρει κανείς καταλάβαμε όταν απολύτως, επιστρέφει στη μερική κανονικότητα. Κύριε καθηγητά, καταλάβαμε απολύτως η στρατηγική και το δεχόμαστε, έτσι έχουν τα πράγματα. Πρέπει να δούμε τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου τι έχει γίνει, να έχουμε βγάλει τα συμπεράσματά μας εκεί, όχι εμείς, ενώ η επιστημονική κοινότητα, να έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο και από εκεί και πέρα σιγά σιγά θα αρχίσει η κυβέρνηση, οι επιστήμονες να βλέπουν φως και πώς αυτό θα μας το μεταδώσουν, ενώ πώς σιγά σιγά θα έρθουμε σε μια καλύτερη κατάσταση από τη σημερινή. Για την κανονικότητα δεν ξέρουμε, θα το δείξει η ζωή. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μποσχαλέ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.